Μετά από ημέρες αναμονής, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν στη Ρωσία τη γραπτή απάντηση που απαιτούσε το Κρεμλίνο σχετικά με την επέκταση του ΝΑΤΟ σε πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Σε αυτή, οι ΗΠΑ επιμένουν ότι όλες οι χώρες πρέπει να είναι ελεύθερες να διαλέξουν συμμαχία. Υπάρχει μία αναφορά στο έγγραφο που δίνει ελπίδα για σοβαρές συζητήσεις σε δευτερεύοντα θέματα. Όμως δεν υπάρχει θετική απάντηση στο βασικό ερώτημα. Η Ρωσία επιμένει ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να σεβαστεί τη Συμφωνία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που προβλέπει ότι καμία χώρα δεν πρέπει να δυναμώνει εις βάρος της ασφάλειας κάποιας άλλης. Με άλλα λόγια, κατέληξε ο Λαυρόφ, το δικαίωμα επιλογής συμμαχιών εξαρτάται από την ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα ασφάλειας οποιοδήποτε άλλου κράτους του ΟΑΣΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας. Σε επίσκεψη στη Δανία, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας προειδοποίησε. Αν αποφασίσει κάποιος να κάνει συμφωνίες για την Ουκρανία πίσω από την πλάτη της Ουκρανίας, δεν θα το δεχθούμε. Είναι θέμα αρχής. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα, ούτε στους φίλους μας, να μας επιβάλλουν κάποιο σεβιβασμό. Εικόνες από δορυφόρο καταγράφουν τη συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή ασκήσεων του Μπογκόνοβο, κοντά στην πόλη Βορονές, σε απόσταση μερικών χιλιόμετρων από τα σύνορα με την Ουκρανία.